Κύριε Παφίλη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και τους ακροάτες σας. Να είστε καλά. Το ΚΚΕ αποθέσει αρχής λέει ναι στην ανώθευτη και άδολη απλή αναλογική, κύριε Παφίλη, λέει όμως όχι και σε όποια μορφή συνεργασίας. Άκουγα πριν από λίγο, αλλά και χθες, τον Αλέξη Τσίπρα να επισημαίνει ότι η απλή αναλογική δεν έχει μόνο ωφέλη, αλλά έχει και ευθύνες. Και απευθυνόμενος στο ΚΚΕ να υποστηρίζει, βλέπω ότι δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Πώς απαντάτε? Πώς απαντάμε? Ξέρετε, χρειάζεται μεγάλο θράσος μερικές φορές. Όταν εμείς έχουμε επαναλάβει σε όλους τους τόνους, η απλή αναλογική, βέβαια δεν είναι ακριβώς απλή, αλλά η απλή αναλογική, ας πάμε εκεί, αυτό που δίνει είναι να καταγράφεται γνήσια, όσο το είναι δυνατόν μέσα σε αυτό το σύστημα, η λαϊκή ψήφος. Όχι δηλαδή ένας να παίρνει μπόνους, και οι άλλοι να χρειάζονται πολύ περισσότερα για να βγάλουν ένα βουλευτή. Όμως το πρόβλημα δεν είναι η απλή αναλογική, το κεντρικό. Το κεντρικό είναι με ποια πολιτική θα γίνουν οι συνεργασίες. Και φυσικά εμείς έχουμε πει σε όλους τους τόνους, και δεν το έχουμε πει μόνο, αλλά το έχουμε κάνει και πράξη, ναι, και ναι, σε δύσκολες συνθήκες όπως το 12 και το 15, και γιατί το κριτήριο είναι ποια πολιτική θα έχει αυτή η κυβέρνηση η οποία συγκροτείται. Και όπως θα γνωρίζουν οι πάντες, πέσαμε μέσα. Δεν πιστέψαμε τις ψεύτικες υποσχέσεις του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή, ας τις θυμηθεί κανένας. Προειδοποιήσαμε ότι έρχεται τρίτο μνημόνιο και δυστυχώς για το λαό πέσαμε μέσα. Επομένως, όλη αυτή η επίκληση του κυρίου Τσίπρα περί ότι δεν μας ενδιαφέρει, φυσικά και μας ενδιαφέρει το ποια κυβέρνηση θα βγει. Αλλά ποια κυβέρνηση, με ποια πολιτική? Με την πολιτική που θα συνεχίσει εκεί που σταμάτησε ο προηγούμενος? Γιατί μέχρι τώρα, ναι, ναι, αυτό έχουμε διαπιστώσει. Ότι όλες οι κυβερνήσεις, ειδικά μετά το 2010, στο πάω σημειολογικά δηλαδή, ακολουθούν η μία μετά την άλλη, πατάνε στα προηγούμενα και ακολουθούν τη χειρότερη πολιτική. Αυτή είναι όλη η ουσία. Και βέβαια, ενώ ο κύριος Τσίπρας τα λέει αυτά, ότι δεν ενδιαφερόμαστε κλπ., εμείς ενδιαφερόμαστε να συσπηρώσουμε το λαό σε μια άλλη κατεύθυνση, σε μια φιλολαϊκή πολιτική. Την ίδια στιγμή που τα λέει αυτά, δηλώνει, δέστε τις δηλώσεις, ότι υπάρχει δυνατότητα συγκρότησης μεγάλου συνασπισμού χωρίς το Μητσοτάκη. Μάλιστα. Λες και το πρόβλημα είναι προσωπικό και δεν είναι πολιτικό. Και γιατί το δηλώνει αυτό? Γιατί ακριβώς έχουν την ίδια πολιτική. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Μαζεύονται στην Πάτρα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία και συμφωνούν στο δεύτερο γύρο να στηρίξουν όποιον υποψήφιο και αν υπάρχει, είτε της Νέας Δημοκρατίας, αυτός που θα μπει δηλαδή στο δεύτερο γύρο, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε του ΣΥΡΙΖΑ, ενάντια στον Μπελετίδη, που είναι ο δήμαρχος, ο κομμουνιστής δήμαρχος, ο μόνος δήμος που έχουμε και που τελικά έχει αποδείξει με τη στάση του ότι όλος ο λαός τον αγαπάει. Άρα μας λέτε... Πάει στη ΓΕΣΕΕ. Ναι, ναι. Το ίδιο κάνει και για τη Χεσαριανή. Συσπηρώνονται όλοι κατά του ΚΚΕ. Το ίδιο έκανε και στη ΓΕΣΕΕ χθες. Συνεργασία και με το ΠΑΣΟΚ και με τη Νέα Δημοκρατία. Άμεση ή έμεση, δεν έχει σημασία. Συνεπώς αυτό μας... η υποκρισία, να σας πω κάτι, ναι, ναι, έχει και όρια, όπως και η κοροϊδία. Έχουμε συνηθίσει πλέον άλλα να λέει ο Τσίπρας στο εξωτερικό, άλλα να λέει στο εσωτερικό, άλλα να λέει στον κόσμο, άλλα να πράττει και άλλα να σκέφτεται. Και μπορούμε να τα αποδείξουμε κιόλας. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση μπορεί να σχηματιστεί στις 21 Μάη. Πώς, κύριε Παφίλη? Πώς, αφού έχουν κοινό πρόγραμμα όλοι. Εγώ το λέω. Λοιπόν, να σας πω τώρα. Δεν το λέω εγώ. Λέτε λοιπόν ότι... Δήλωση μπορεί... κορυφαίων στελεχών και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν έχουμε διαφορές. Και βέβαια τα αρέστα του έδωσε ο κύριος Βενιζέλος. Που είπε ότι τα κόμματα, τα συγκεκριμένα, έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο και έχουν συμφωνήσει σε μια κοινή στρατηγική. Μάλιστα. Βλέπετε λοιπόν κοινή στρατηγική. Ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα είναι δεύτερος, για ποιο λόγο? Για να αλλάξει ριζικά την πολιτική αυτή? Μα τι μας λένε? Κύριε Παφίλη, σε όσους ασκούν κριτική στο ΚΚΕ, ότι με τέτοιες θέσεις αυτοπεριορίζεται
σε κόμμα διαμαρτυρίας και από τη θέση της αντιπολίτευσης ασκεί κριτική εκ του ασφαλούς. Τι απαντάτε? Έχουμε να τους απαντήσουμε ότι το 39% του ελληνικού λαού λέει ότι το πιο αξιόπιστο κόμμα στην Ελλάδα είναι το ΚΚΕ. Μάλιστα. Ότι το 23% λέει δυνητικά θα μπορούσε να ψηφίσει ΚΚΕ. Και αυτό λέμε να κάνει τώρα. Γιατί εδώ είναι φανερά πια τα πράγματα. Δεν είμαστε στο 12, ούτε στο 10. Έχουν κυβερνήσει όλοι, με όλα τα σχήματα. Ποτέ δεν έμεινε ακυβέρνητη η Ελλάδα, ούτε και πρόκειται να μείνει, ούτε καμιά άλλη χώρα. Γιατί τα αυτοί που υπηρετούν, που έχουν την εξουσία, δηλαδή τα μεγάλα συμφέροντα, τους υποχρεώνουν και θέλουν και αυτοί. Απλά ο καυγάς είναι ποιος θα έχει το πάνω χέρι και ποιος θα έχει, θα είναι δεύτερος. Μάλιστα. Και επομένως, εμείς θέλουμε να συσπυρώσουμε το λαό. Να το συσπυρώσουμε με βάση τα συμφέροντά του. Γιατί αυτοί που τον έφεραν εδώ, σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, έχουν όνομα και διεύθυνση. Και είναι όλα αυτά τα κόμματα που κυβέρνησαν σήμερα, είτε αυτοδύναμα μέχρι σήμερα, είτε με συνεργασίες. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι με τις συνεργασίες δεν γίνεται τίποτα, γιατί με τις συνεργασίες Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, με Λάος και μετά με τη Δημάρ δεν προωθήθηκαν. Γιατί η συνεργασία, μας μιλάει ο κύριος Τσίπρας για προοδευτική κυβέρνηση, έκανε με τον Καμένο. Δεν το είδαμε. Ναι. Για ποιο λόγο? Κύριε για να μας βγάλει από τα μνημόνια και πενεύεται ότι μας έβγαλε από τα μνημόνια, ας μας πει έναν μνημονιακό νόμο. Ένα τελευταίο ερώτημα. Επομένως λέμε εμείς ότι το δίλημα είναι στο λαό. Ή θα είναι πολύ ισχυρή η επόμενη κυβέρνηση για να περάσει τα νέα μέτρα, και τα νέα μέτρα έρχονται. Δέστε την εισήγηση σήμερα για το Σύμφωνο Σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λέει μια χαρά. Δέστε αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι είναι όροι του τρίτου μνημονίου που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ψήφισαν και όλοι αυτοί, για να προειδοποιήσουμε το λαό και με την επερχόμενη κρίση ότι έρχονται πιο δύσκολα μέτρα. Συνεπώς αυτό είναι και το κεντρικό διακύβευμα από ό,τι καταλαβαίνω του ΚΚΕ. Μα δεν είναι και το ΚΚΕ, είναι αντικειμενικό. Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση λοιπόν? Θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία ή η Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ? Μα και οι δυο τους έχουν ψηφίσει πάνω από 50% των νόμων που έφερε και η Νέα Δημοκρατία και παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ 70%. Άρα τι αντιπολίτευση θα κάνουν? Σε όλα τα στρατηγικά θέματα πάνε μαζί, δεν έχουν καμιά διαφωνία, και γι' αυτό καυγαδίζουν τώρα για το ποιος θα είναι πρώτος και ποιος δεύτερος, όσο για τους εκβιασμούς του κυρίου Τσίπρα. Και αυτά τα ανιστόρητα που λέει, που είναι απαράδεκτα δηλαδή. Παρακαλώ να κλείσουμε με αυτό. Έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας από την αρχή. Σε αντιλαϊκή κυβέρνηση δεν συμμετέχουμε. Είστε σαφείς, κύριε Παφίλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι τόσο καλή. Γρήγορα. Περιοριζόμαστε και δεσμευόμαστε από χρόνους του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εν ώψη εκλογών. Μάλιστα. Καλά, εντάξει. Σας ευχαριστώ. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά οι χρόνοι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου πρέπει να ισχύουν πάντα. Και όχι να μας δίνουν 2% του χρόνου οι τηλεοράσεις. Τα ραδιόφωνα περισσότερο, βέβαια, οφείλω να το ομολογήσω. Κρατώ την επισήμανσή σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.